Ο αερολιμένα Δημόκρητο τη Αλεξανδρούπολη έχει υποδεχτεί πολλέ φορέ διακεκριμένα πρόσωπα, είτε με προγραμματισμένε πτήσει, είτε ακόμη και με ιδιωτικά αεροσκάφη. Η πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο πρωθυπουργό τη χώρα, καθώ και διακεκριμένα πρόσωπα άλλων χωρών, είναι λίγοι μόνο από όσου έχουν αφηχθεί στο αεροδρόμιο τη πρωτεύουσα του Εύρου. Σε κάθε τέτοιου είδου υποδοχή, ο αερολιμένα ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Είναι η που έχουμε την επίσκεψη επισήμων προσώπων χωρί να εμπλέκονται αέρια μέσα, δηλαδή χωρί να έχουμε έξτρα πτήσει για την αύξηση αυτών των προσώπων. Εκεί το πρωτόκολλο είναι ε, μα συγκεκριμένη ημερομηνία, η VIP αίθουσα και ε, η είσοδο κάποιων οχημάτων που θα παραλάβουν του επισήμου. Αυτά ελέγχονται, εγκρίνονται, εγκρίνονται και τα πρόσωπα που θα συνοδεύουν του επισήμου. Και η διαδικασία είναι, τελειώνει εκεί με την αύξηση των επισήμων ή στο ανάποδο με την αναχώρησή του. Υπάρχει όμω πολλέ περιπτώσει που η διακίνηση επισήμων προσώπων περιέχει, περιλαμβάνει και ε, έξτρα ενέργεια μέσα. Τότε η προετοιμασία πρέπει να γίνει και νωρίτερα και πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλά πράγματα όπω το πόσα ενέργεια μέσα θα έρθουν, τι ώρα θα έρθουν, τι μέγεθο θα έχουν τα ενέργεια μέσα και τι μέτρα ασφαλεία πρέπει να λάβουμε ανάλογα με τον κάθε επίσημο. Σε κάθε περίπτωση άφηξη διακεκριμένων προσώπων, πάντα υπάρχει συνεργασία του αεροδρομίου με το Υπουργείο Εξωτερικών, την κυβέρνηση και την ελληνική αστυνομία, αναφέρει ο αερολιμενάρχη του Δημόκρητο Στέλιος Ζαντανίδη. Αυτό που σίγουρα γίνεται είναι μια προετοιμασία σε συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Εξωτερικών, όσο και με την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική αστυνομία και την αερολιμενική αρχή του αερολιμένα, έτσι ώστε και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση των επισήμων προσώπων με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, το παρκάρισμα και η διακίνηση των ενέργειων μέσων με τους ίδιους παράγοντες και φυσικά η εχεμήθεια όταν αυτή ζητηθεί. Τα υπόλοιπα είναι διαδικασίες που εφαρμόζονται και στα κανονικά ενέργεια μέσα και δεν αλλάζουν όταν έχουμε πτήσει επισήμων εκτός από ένα που είναι η προτεραιότητα που δίνουμε στην προσγείωση μιας πτήσης που μεταφέρει ε, Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη του Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα είδους πρόβλημα στις εν λόγω διαδικασίες. Άλλωστε, όπως υποστηρίζει, αυτός είναι ο λόγος που όταν ο προορισμός του είναι η Θράκη, επιλέγεται το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Ο αερολιμένας, καλά έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιες διαδικασίες, από την άφηξη προέδρων ή πρωθυπουργών κρατών μέχρι και την άφηξη αξιωματικών, αξιωματούχων υπουργών. Uh, δεν είχαμε ω τώρα ποτέ κανένα πρόβλημα. Αντιμετωπίστηκαν και εν τη γενέση του και άμεσα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν που δεν είχαν προβλεφθεί. Uh, και νομίζω ότι έχουμε μια καλή, πολύ καλή εμπειρία uh, και καλή υποδομή στον Ολυμμένα για την εξυπέτηση των Και αυτό είναι και ο λόγο που σε πολλέ περιπτώσει που uh, ο χώρο διακίνηση των επισκεπτών είναι η Θράκη, uh, δεν επιλέγει το αεροδρόμιο τη Καβάλα, επιλέγει το αεροδρόμιο τη Αξανδρούπολη.